Λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, συνεχίζουμε από τον Άγιο Παΐσιο το θέμα μας περί της ανεξάντλητης αγάπης του Θεού στον άνθρωπο, αλλά και της αγάπης που πρέπει να έχουμε και εμείς στο Θεό. Και έχουμε ένα μικρό κεφάλαιο από τον Άγιο που επιγράφεται η φλόγα της αγάπης του Θεού. Και ρωτάει λοιπόν κάποιος τον Γέροντα, τον Άγιο Παΐσιο: «Γέροντα, γιατί δεν αγαπώ τον Θεό όπως έναν άνθρωπο που αγαπώ πολύ και θέλω να είμαι κοντά του?» Γιατί πολλές φορές έτσι όντως αγαπάμε πολύ έναν άνθρωπο και αναρωτιόμαστε γιατί άραγε να μην έχουμε αυτή την ίδια αγάπη, και κανονικά θα έπρεπε και μεγαλύτερη αγάπη. Τι απαντάει ο Άγιος? Αυτό έρχεται σιγά μετά από αγώνα. Αλλιώς θα έπιαναν φωτιά οι άνθρωποι και θα καίγονταν από την αγάπη του Θεού. Ενώ θα είχε γύρω τους κρύο, θα νόμιζαν ότι φλογίζονται και πολλοί θα έπαιρναν τα βουνά. Ένας στρατιώτης, εν καιρό πολέμου, άφησε τη μονάδα του και έφυγε στο βουνό. Είχε ανάψει τέτοια φλόγα στην καρδιά του που δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Ήθελε να πάει να προσευχηθεί. Δεν υπολόγισε τίποτε. Πήγε, βρήκε μία σπηλιά, μπήκε μέσα και προσευχόταν. Όταν οι άλλοι στρατιώτες βγήκαν σε επιχειρήσεις, τον βρήκαν και τον έπιασαν. «Ανυπότακτος», είπαν. Τον κάλεσε μετά ο διοικητής σε ανάκριση. «Τι είναι αυτό που έκανες?» του λέει. «Κι εγώ ήμουν, κύριε διοικητά, κι εγώ ήμουν για τον Χριστό». «Ξέρεις τι θα πει κι εγώ ήμουν?» «Καλά, εγώ δεν καίγομαι», του λέει ο διοικητής. «Εγώ καίγομαι, κύριε διοικητά, καταλαβαίνετε», επανέλαβε εκείνος σαν να έλεγε. «Αν καίγεσαι, φύγε κι εσύ». Το βοήθησε όμως ο Θεός και γλίτωσε το στρατοδικείο. Εδώ εν καιρό ειρήνης, αν φύγει ένας στρατιώτης από τη θέση του, έχει στρατοδικείο. Πόσο μάλλον εν καιρό πολέμου. Δηλαδή αυτός ο στρατιώτης είχε τόσο πολύ προχωρήσει στο θείο έρωτα που έβαζε στην άκρη τη λογική, που αν τη χρησιμοποιούσε θα του έλεγε η λογική του ότι κινδυνεύει και η ζωή σου ακόμα, να εγκαταλείψεις την υπηρεσία σου, το στρατό. Όμως βλέπουμε τι γίνεται στην ψυχή του ανθρώπου όταν ανάψει μέσα του ο θείος έρωτας. Αλλά αυτό το κάνει ο Θεός σιγά σιγά, γιατί όπως λέει ο Άγιος, αν ας πούμε γινόταν έτσι σε όλους και ας πούμε αν ο θείος έρωτας σε όλους τους ανθρώπους, θα καίγονταν από αυτή την αγάπη του Θεού. «Γέροντα, όταν βρίσκεται κανείς σε αυτή την κατάσταση, υπάρχει θέρμη σε όλο το σώμα?» «Ναι, αλλά περισσότερο στην περιοχή του στήθους. Όταν ανάψει η πνευματική αγάπη, φλογίζεται όλο το στήθος. Όλο το στήθος γίνεται μία φλόγα. Καίγεται ο άνθρωπος από τη μεγάλη γλυκιά φλόγα της αγάπης του Θεού. Πετάει, αγαπάει με αγάπη, πραγματική, μητρική. Αυτή η εσωτερική φλόγα, την οποία ανάβει ο ίδιος ο Χριστός με την αγάπη του, μάλλον αυτή η εσωτερική φλόγα, την οποία ανάβει ο Χριστός με την αγάπη του, θερμαίνει το σώμα πολύ περισσότερο από την αισθητή φωτιά και έχει τη δύναμη να καίει και κάθε σκουπίδι, κάθε κακό λογισμό που πετάει το ταγκαλάκι, καθώς και κάθε κακή επιθυμία και κάθε άσχημη εικόνα. Τότε η ψυχή αισθάνεται και τις θείες ειδονές που δεν συγκρίνονται με καμιά άλλη ειδονή. Αχ, αυτή η φλόγα δεν μπήκε ακόμα μέσα σας. Αν ανάψει και φουντώσει στην καρδιά σας, δεν θα σας συγκινούν καθόλου πια τα μάταια πράγματα. Εύχομαι να κάψει ο Θεός με την αγάπη του τις καρδιές σας», έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. αυτή η αγάπη, η άκτιστη αγάπη που δίνει ο Θεός, είναι, ας πούμε, αυτό το οποίο κυριεύει πλέον τον όλο τον άνθρωπο. Και αυτό καίγει την καρδιά του ανθρώπου, καίγει τον όλο άνθρωπο, με αυτή την φλόγα του Θείου Έρωτα. Γέροντα, ο Θείος Έρος είναι η αγάπη για το Θεό. Ο Θείος Έρος είναι κάτι ανώτερο από την αγάπη για το Θεό. Είναι τρέλα. Αγάπη, έρος, τρέλα. Όπως φθόνος, μίσος, φόνος. Δηλαδή είναι κάτι πολύ περισσότερο από αγάπη, έτσι, ο Θείος Έρωτας. Όπως ο φόνος, έτσι, που είναι κάτι πολύ περισσότερο από το φθόνο και το μίσος. Η ακριβή αγάπη προς το Θεό, με τις θυσίες της, γλυκοβράζει την καρδιά και σαν τον ατμό πετιέται ο Θείος Έρος, ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατηθεί και ενώνεται με τον Θεό. Και ο Άγιος Πορφύριος αυτό τόνιζε, ότι η θεραπεία της ψυχής είναι ο Θείος Έρωτας. Όταν ο άνθρωπος στάσει δηλαδή να αγαπήσει με αυτή τη θεϊκή, θα λέγαμε, τρέλα, με αυτή την άκτιστη θεία αγάπη, τον Θείο Έρωτα, τον Θεό. Ο Θείος Έρος λυγίζει τα σκληρά κόκαλα και γίνονται τόσο μαλακά που ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί όρθιος, πέφτει κάτω. Γίνεται σαν τη λαμπάδα που βρίσκεται σε θερμό χώρο και δεν μπορεί να σταθεί όρθια. Πότε λυγίζει από εδώ, πότε λυγίζει από εκεί. Την σιάζεις, αλλά πάλι λυγίζει, πάλι πέφτει, γιατί είναι θερμός ο χώρος, πολύ θερμός. Έτσι και ο Άγιος Παΐσιος το είχε ζήσει αυτό το πράγμα, δηλαδή το είχε περιγράψει και ο ίδιος, ότι από αυτή την αγάπη που άναβε μέσα του, το Θείο Έρωτα, έκυγε τόσο πολύ η καρδιά του και λινόταν τόσο πολύ το σώμα του, ώστε δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος. Έπεφτε κάτω από, από αυτό το Θείο Έρωτα, από αυτή την Θεία Αγάπη. Και αυτό βέβαια μας το περιγράφουν και άλλοι Άγιοι. Άρα ας συνεχίσουμε και μετά θα πούμε και μερικά από τους άλλους Αγίους. Γίνεται λοιπόν ο άνθρωπος, λέει ο Άγιος Παΐσιος, από το Θείο Έρωτα σαν μια λαμπάδα, όλοι νομίζω το έχουμε δει αυτό, που σε πολύ θερμή, ας πούμε, όταν υπάρχει πολύ θερμότητα στην ατμόσφαιρα, λιώνει, λυγίζει και πέφτει. Όταν κανείς βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και πρέπει να πάει κάπου ή να κάνει κάποια δουλειά, δεν μπορεί. Παλεύει, προσπαθεί να βγει από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή θέλει προσπάθεια για να φύγει ο άνθρωπος, να βγει από αυτή την κατάσταση. Για να μπορέσει να κάνει και κάποια δουλειά που είναι αναγκαία, κάποια βιωτική, ας πούμε, υπόθεση να διεκπαιρεώσει. Γέροντα, όταν βρίσκεται κανείς στην κατάσταση του Θείου Έρωτα, αν πονάει, το αισθάνεται. Ο πόνος, λέει ο Άγιος, αν είναι πολύ δυνατός, μετριάζεται και γίνεται υποφερτός. Αν είναι λίγος, χάνεται. Έτσι και εδώ μπορούμε να καταλάβουμε τι γινόταν με τα μαρτύρια. Οι Άγιοι μάρτυρες φαινόντουσαν σαν να μην υποφέρουν αυτοί, σαν να υποφέρει κάποιο άλλο σώμα, όχι το δικό τους. Γιατί ακριβώς είχαν αυτό το Θείο Έρωτα, που όπως λέει εδώ ο Άγιος Παΐσιος, όταν είναι πολύ έντονος ο πόνος, έτσι μετριάζεται, και όταν είναι λίγος, χάνεται τελείως. Βλέπεις, όσοι είναι ερωτευμένοι, συνεπαίρνονται τελείως, ούτε ύπνος τους πιάνει. Μου έλεγε ένας μοναχός, «Γέροντα, ο αδελφός μου έχει ερωτευτεί μία γύφτισσα και ούτε να κοιμηθεί μπορεί. Συνέχεια, Παρασκευούλα μου, Παρασκευούλα μου, λέει. Μάγια του έχουν κάνει, δεν ξέρω. Εγώ τόσα χρόνια καλόγερος δεν αγαπώ την Παναγία ούτε όσο αγαπάει ο αδελφός μου αυτή τη γύφτισσα. Καθόλου να μη σκητάει η καρδιά μου». Ενώ βλέπεις, ας πούμε, για έναν άνθρωπο, πολλές φορές πόσο έντονα σκητάει η καρδιά του ανθρώπου που τον έχει αγαπήσει. Δυστυχώς υπάρχουν πνευματικοί άνθρωποι που σκανδαλίζονται με τη λέξη θείος έρος, θείος έρωτας. Δεν έχουν καταλάβει τι θα πει θείος έρος και θέλουν να βγάλουν τη λέξη αυτή από τα μηνέα και από την παρακλητική, γιατί λένε ότι σκανδαλίζει. Πού φτάσαμε, έτσι. Αντίθετα, οι κοσμικοί που έχουν ζήσει τον κοσμικό έρωτα, αν τους μιλήσεις για θείο έρωτα, αμέσως λένε κάτι ανώτερο θα είναι αυτό. Πόσα παιδιά που γνώρισαν τον κοσμικό έρωτα, τα φέρνω αμέσως σε λογαριασμό, όταν τους μιλώ για τον θείο έρωτα. Εσείς πέσατε κάτω καμιά φορά από την αγάπη που νιώσατε, τα ρωτάω. Νιώσατε ποτέ εσείς έτσι που να μην μπορείτε να κουνηθείτε, να μην μπορείτε να κάνετε τίποτε? Αμέσως καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι κάτι ανώτερο και συνεννοούμαστε. Έτσι, αυτή η αγάπη δηλαδή προς τον Θεό, όταν ανάψει για τα καλά στον άνθρωπο, τον κάνει να είναι εντός αγωγικών άχρηστος για κάθε τι το ανθρώπινο, το βιωτικό. Δεν μπορεί να κουνηθεί, δεν μπορεί να σταθεί και όρθιος. Αν εμείς λένε από αυτό το κοσμικό κάτι νιώθουμε, φαντάσου τι θα είναι εκείνο το ουράνιο. Έτσι, οπότε, λέει ο Άγιος Παΐσιος, αυτά τα παιδιά κάτι καταλαβαίνουν όταν τους μιλάω για θείο έρωτα και δεν το παραξηγούν. Η θεία τρέλα. Πώς μπορείς να παλαβώσεις, γέροντα, από την αγάπη του Θεού? Και απαντάει ο Άγιος, έτσι χαριτωμένα, να συναναστρέφεσαι, λέει, με παλαβούς, για να σου μεταδώσουν την τρέλα τους, την πνευματική. Θα εύχομαι να σε δω θεότρελη. Αμήν. Έτσι. Δηλαδή να έχεις αυτή τη θεία τρέλα. Που σημαίνει, λέει ο Άγιος, να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή τη θεία τρέλα, για να κολλήσεις κατά κάποιο τρόπο κι εσύ. Αλλά εννοεί ο Άγιος ότι θα πρέπει όλη μας η ζωή, έτσι, να γεμίζει με θείες ενασχολήσεις. Και οι συναστροφές μας να είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού και οι μελέτες μας και οι σκέψεις μας. Και όσο κανείς συναστρέφεται με έναν άνθρωπο που αγαπάει το Θεό, τόσο και αυτός, θα λέγαμε, μαθαίνει τους τρόπους του. Μαθαίνει και αυτός να αγαπάει τον Θεό. Μάλιστα αυτό το έλεγε ο Άγιος, Πορφύριος, αναφορικά με τα μηνέα, με τους κανόνες των Αγίων. Έλεγε να μελετάμε, λέει, τους κανόνες των Αγίων, γιατί εκεί μέσα υπάρχει αποτυπωμένος ο θείος έρωτας των υμνογράφων, οι οποίοι με τον τρόπο που γράφουν φανερώνουν αυτό τον έρωτα που είχαν για τον Θεό και έτσι περιγράφουν με ακρίβεια, θα λέγαμε, αυτό το βίωμα των Αγίων. Έτσι, γιατί για να μπορέσει κανείς να υμνολογήσει σωστά, να παρουσιάσει σωστά έναν Άγιο και να γράψει έναν κανόνα σε έναν Άγιο, θα πρέπει να έχει και ανάλογα βιώματα με τον Άγιο. Οι υμνογράφοι είναι πολύ άγιοι από αυτούς που έχουμε έτσι στα μηνέα και στην παρακλητική. Είναι άγιοι άνθρωποι οι οποίοι με εκφράσεις, με λέξεις κατάλληλες φανερώνουν το θείο έρωτα που είχαν οι ίδιοι στην καρδιά τους και βέβαια με αυτά τα βιώματα μπορούν να παρουσιάσουν και τα βιώματα των Αγίων και έτσι σωστά να υμνολογήσουν τους Αγίους. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος να κάνουμε, λέει, μια καλή, ευλογημένη, αναμάρτητη, θα λέγαμε, κλεψιά. Δηλαδή να μαζεύουμε, έλεγε, αυτές τις λέξεις που υπάρχουν μέσα στους κανόνες της παρακλητικής και των μηναίων, που φανερώνουν το θείο έρωτα. Ας πούμε, λέγανε οι Άγιοι, τιτρόσκομαι. Δηλαδή είμαι πληγωμένος από το βέλος της θείας αγάπης, του θείου έρωτα. Βλέπετε και στις ανθρώπινες αγάπες που, ας πούμε, φτιάχνουν οι άνθρωποι μια καρδιά τρυπημένη από ένα βέλος, τραυματισμένη. Έτσι, θα λέγαμε, τραυματίζεται με την καλή έννοια και ο άνθρωπος, η καρδιά του ανθρώπου, από το θείο έρωτα, το θεϊκό βέλος, ας πούμε. Και αυτό το εκφράζει πολύ ωραία αυτή η λέξη τιτρόσκομαι. Τιτρόσκομαι θα πει τραυματίζομαι. Και πολλές άλλες τέτοιες λέξεις που φανερώνουν αυτό το πλήγωμα της καρδιάς, αυτή τη θεϊκή τρέλα, το θείο έρωτα. Αυτές, λέει ο Άγιος Πορφύριος, να τις μαζεύουμε τις λέξεις και να προσπαθούμε, λέει, να μάθουμε αυτόν τον τρόπο που είχαν οι Άγιοι και αγάπησαν το Θεό και έφτασαν στο θείο έρωτα και να τους μιμηθούμε. Μελετώντας, έλεγε, τους κανόνες, μαθαίνουμε και εμείς να αγαπάμε και να ερωτευόμαστε το Θεό μέσα από τους Αγίους. Γι' αυτό λέγει και ο Άγιος Παΐσιος εδώ, να συναστρέφεσαι, λέει, με παλαβούς, με ανθρώπους που έχουν δηλαδή παλαβώσει με το Θεό και από το Θεό, με το θείο έρωτα. Οπότε να μάθεις τους τρόπους τους, να μάθεις και εσύ να αγαπάς όπως αγάπησαν αυτοί το Θεό. Έχω κι εγώ, έλεγε, μια μικρή πείρα από την πνευματική τρέλα, η οποία προέρχεται από τον θείο έρωτα. Φτάνει τότε ο άνθρωπος στη θεία αφηρημάδα και δεν θέλει να σκέφτεται τίποτε εκτός από το Θεό. Τα θεία, τα πνευματικά, τα ουράνια. Και νομίζω ο άνθρωπος ότι ο τάδε έχει πλέον, ας πούμε, έχει τρελαθεί. Και το λένε κιόλας κοσμικοί άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν έτσι από πνευματική ζωή. Σου λέει, πάει αυτός, αυτή τρελάθηκε τώρα. Έτσι, συνέχεια σκέφτεται το Θεό. Και δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό που ζει ο άνθρωπος που έχει το θείο έρωτα. Και ακόμα μπορεί να φαίνεται αυτός ο άνθρωπος αφηρημένος, να μην ζει στην πραγματικότητα. Αλλά αυτός ζει την πραγματική πραγματικότητα, θα λέγαμε, που είναι ο Θεός και όλα αυτά τα οποία έχει ο Θεός ρυθμίσει και ρυθμίζει με τις άξιες ενέργειές του. Ερωτευμένος πια θεϊκά, καίγεται εσωτερικά, γλυκά και ξεσπάει εξωτερικά, παλαβά, μέσα στο θείο χώρο της ευνότητας, δοξολογώντας σαν άγγελος μέρα νύχτα το Θεό και πλάστη του. Έτσι. Και βλέπεις, ας πούμε, τέτοιους ανθρώπους που ο κόσμος τους λέει φευγά τους, έτσι, έχουν φύγει από αυτόν τον κόσμο. Ο νους τους δεν είναι πλέον εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι, λέει ο Άγιος, ξεσπάνε μέσα στο θείο χώρο της ευνότητας. Δεν κάνουν πράγματα που ξεφεύγουν από τη σεμνότητα, αλλά πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τα ερμηνεύσουν οι κοσμικοί άνθρωποι, γιατί δεν έχουν ποτέ τέτοια βιώματα. Είναι έκσταση σε αυτό, γέροντα? Ναι, είναι εκτός εαυτού τότε ο άνθρωπος, με την καλή έννοια. Αυτό είναι. Έκστηθη φρύτων ουρανέ. Η θεία τρέλα βγάζει τον άνθρωπο έξω από την έλξη της γης. Τον ανεβάζει στο θρόνο του Θεού και νιώθει πια ο άνθρωπος τον εαυτό του σαν το σκυλάκι στα πόδια του αφεντικού του και του γλύφει τα πόδια με χαρά και ευλάβεια. Έτσι, αυτό άλλωστε σημαίνει και η λέξη προσκυνητής. Έτσι, είναι από το προς και κύον, το κει με ύψιλον που είναι ο σκύλος. Έτσι, και βλέπουμε πως ο σκύλος εκφράζει την αγάπη του στο αφεντικό του, πηγαίνει στα πόδια του, γλύφει τα πόδια του, και έτσι και ο άνθρωπος που προσκυνά τον Θεό κάνει ανάλογες κινήσεις, έτσι, έχει ανάλογες εκδηλώσεις. Γι' αυτό και λέγεται προσκυνητής ο άνθρωπος που λατρεύει τον Θεό. Αυτή η θεία τρέλα που ζει ας το πούμε έτσι, αυτός που έχει το θείο έρωτα, ο ερωτευμένος με τον Θεό, αυτή η θεία τρέλα κάνει τον άνθρωπο να είναι αληθινός προσκυνητής, γνήσιος προσκυνητής του Θεού και να ανεβαίνει νοερά στο θρόνο του Θεού και εκεί συνεχώς να λατρεύει και να προσκυνά τον Θεό. Η θεία μέθη. Γέροντα, φοβάμαι μήπως δεν σωθώ. Και απαντάει ο Άγιος, μη φοβάσαι, μαζί θα πάμε επάνω. Μόνο να πεις στη γερόντισσα, προφανώς είναι μοναχή αυτή που το ρωτάει, να μας δώσει 2 μεγάλα μπουκάλια για το δρόμο. Πρόσεξε να είναι πλαστικά, όχι γυάλινα, για να μην σπάσουν στο ταξίδι. Κάνει και χιούμορ ο Άγιος. Θα τα γεμίσουμε νερό και μέχρι να ανεβούμε στον ουρανό, από την κούραση θα το πιούμε. Μόνο 3 δάχτυλα θα αφήσουμε και θα παρακαλέσουμε τον Χριστό να το ευλογήσει, να το κάνει κρασί και μετά θα το πιούμε και θα μεθύσουμε πνευματικά κοντά στο Χριστό. Γέροντα, ποιο είναι αυτό το νερό? Είναι η αγάπη προς τον Χριστό και τους αδελφούς. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο. Για να ανέβει κανείς στο Θεό, χρειάζεται να αγαπήσει το Θεό και τον πλησίον. Έτσι, αυτή η βασική, ας πούμε, εντολή που έχει δύο σκέλη, έτσι, το οριζόντιο και το κάθετο. Το οριζόντιο είναι αγάπη στον πλησίον και το κάθετο είναι η αγάπη στο Θεό. Και ουσιαστικά έχουμε έτσι το σχηματισμό ενός σταυρού. Και η ζωή του χριστιανού είναι, ας πούμε, αυτή η φανέρωση του σταυρού, της διπλής αγάπης δηλαδή, προς τον Θεό, ο κάθετος άξονας, και προς τον πλησίον, ο οριζόντιος άξονας. Γι' αυτό και έλεγε και ο Άγιος Μέγας Αρσένιος, έλεγε με όλους να έχεις αγάπη και από όλους να βρίσκεσαι σε απόσταση. Γιατί αυτό? Γιατί έτσι θα μπορέσεις να έχεις και αυτή την πρώτη αγάπη προς τον Θεό. Και θα αγαπάς όλους τους ανθρώπους, αλλά θα κρατάς και μία απόσταση για να έχεις και χρόνο και δυνάμεις, έτσι, και ησυχία, ώστε να μπορείς να κοινωνείς με τον Θεό, που θα πρέπει να είναι η πρώτη σου αγάπη. Να έχεις δηλαδή και τα δύο σκέλη. Χρειάζεται ο χριστιανός να συνδυάζει πάντοτε την αγάπη προς τον πλησίον με την αγάπη στον Θεό. Γιατί αν δοθεί ο άνθρωπος μόνο στην αγάπη προς τον πλησίον και δεν κινείται αγαπητικά προς τον Θεό με την προσευχή, σε ώρες ησυχίας, σε ώρες αυτοσυγκέντρωσης που πρέπει να υπάρχουν κάθε μέρα, δεν θα μπορέσει να αγαπήσει σωστά και τον πλησίον. Γι' αυτό να το θυμόμαστε αυτό του Αγίου Αρσενίου, με όλους να έχεις αγάπη και από όλους να βρίσκεσαι σε απόσταση, ώστε να μπορείς να κοινωνείς και με τον Θεό. Αν όλη την ημέρα αναλώνεσαι από αγάπη, δεν λέω από άλλη διάθεση, σε συζητήσεις, σε συνομιλίες με τους άλλους ανθρώπους, μετά πολύ γρήγορα θα φθαρείς και δεν θα υπάρχει αυτή η πρώτη αρετή που είναι η αγάπη στο Θεό, η οποία καλλιεργείται με την ησυχία, με τη μόνωση, με τη σιωπή και κατεξοχή με την συνομιλία με τον Θεό. Θα πρέπει πάντα λοιπόν να υπάρχει αυτός ο συνδυασμός που το βλέπουμε στη ζωή του Χριστού. Ο Χριστός μας και διακονούσε και θαυματουργούσε και κήρυτε, δηλαδή έκανε αυτό όλο το καθήκον, θα λέγαμε, της αγάπης προς τον πλησίον, το εκπλήρωνε, αλλά συνάμα έβρισκε και χρόνο να πηγαίνει να προσεύχεται και μάλιστα τη νύχτα, να διανυκτερεύει στην προσευχή και έτσι να μας διδάξει και εμάς ότι η ζωή μας θα πρέπει να είναι συνδυασμός ησυχίας, προσευχής και αγάπης προς τον πλησίον. Και η μέθη, ρωτάει πάλι η μοναχή τον Άγιο Παΐσιο. Τι είναι η μέθη, η Θεία Μέθη? Είναι η μέθη από το Άγιο Πνεύμα, απαντάει ο Άγιος Παΐσιος. Αυτοί που μεθούν από το Άγιο Πνεύμα αγάλλονται συνέχεια από την στοργή του Θεού, του Πατέρα τους. Γιατί όσο κανείς αγαπάει τον Θεό και προχωράει στο θείο έρωτα, τόσο αισθάνεται την αγάπη του Θεού και μεθάει από αυτή την αγάπη. Αν μεθύσει ο άνθρωπος πνευματικά με το ουράνιο κρασί, η ζωή του εδώ στη γη γίνεται μαρτυρική, με την καλή όμως έννοια. Αχρηστεύεται για τον κόσμο, αδιαφορεί για κάθε τι υγιεινό και όλα τα θεωρεί σκύβαλα, όπως λέει και ο Απόστολος στην προς Φιλιππισίους, δηλαδή όλα σκουπίδια. Βλέπεις όσοι πίνουν πολύ και μεθούν, μετά δεν νοιάζονται για τίποτε. «Μπαρμπαθανάση, το καλύβι σου καίγεται», φώναζαν σε κάποιο γεροντάκι που το καλύβι του είχε πάρει φωτιά. «Άστο να καεί», έλεγε αυτός, γιατί είχε πηγεί και ήταν μεθυσμένος. Έτσι, κάπως έτσι μοιάζει και αυτός που έχει μεθύσει με το θείο έρωτα. Έτσι, αδιαφορεί δηλαδή για κάθε τι το γίνω. Η άλλη μέθη, η ουράνια, είναι καλή, λέει ο Άγιος Παΐσιος, αλλά πρέπει να είναι κανείς συνέχεια εκεί, στο ατέλειωτο βαρέλι, το ουράνιο. Εύχομαι να βρείτε την παραδείσενια θεία κάνουλα και να πίνετε και να μεθάτε συνέχεια από το παραδεισένιο κρασί. Έτσι, και τότε ο άνθρωπος πραγματικά σώζεται, όταν φτάσει σε αυτή την κατάσταση της αγάπης προς το Θεό, στο θείο έρωτα. Αλλιώς ζει μια κατάσταση κόλασης, θα λέγαμε, όταν ο άνθρωπος δεν αγαπάει το Θεό και τον πλησίον. Έλεγε ο Άγιος Γαβριήλ, ο σύγχρονος τους Γεωργιανός Άγιος, για Χριστός Αλός. Εκεί λέει που δεν υπάρχει η αγάπη, βρίσκεται η κόλαση. Όπου δεν αγαπάει ο άνθρωπος τον συνάνθρωπο και τον Θεό. Ο Κύριος σου δείχνει, έλεγε, τη δυστυχία του άλλου όταν σε κατηγορεί, για να δει πώς θα αντιδράσεις. Θα προσευχηθείς για τον πλησίον σου. Θα τον βοηθήσεις και με αυτόν τον τρόπο σε καλεί να εκπαιδεύεσαι στην αγάπη και να την καλλιεργείς. Χωρίς θυσίες δεν θα μάθετε να αγαπάτε. Ο Θεός δεν δέχεται κενά λόγια. Ο Θεός αγαπά τα έργα. Οι καλές πράξεις είναι η αγάπη. Είναι πολύ έτσι ωραίο αυτό που λέει ο Άγιος, ότι όταν ο άλλος μας κατηγορεί, παραχωρεί ο Θεός να δεις τη δυστυχία του. Γιατί είναι δυστύχημα για τον συνάνθρωπό σου να σε κατηγορεί, να σε κατακρίνει. Αλλά αυτό δεν πρέπει να σε κάνει εσένα να πάψεις να τον αγαπάς. Ίσα-ίσα θα πρέπει να σε συγκινήσει και να σε κάνει να τον συμπαθείς ακόμα πιο πολύ. Γιατί βλέπεις τη δυστυχία του άλλου. Που αντί να αγαπάει, έτσι φανερώνει σε σένα ένα εχθρικό πρόσωπο. Σε κατακρίνει. Το παραχωρεί ο Θεός αυτό για να σου κάνει εσένα ένα τεστ, να δει πώς θα αντιδράσεις. Να δει αν θα προσευχηθείς για τον πλησίον σου. Αν θα δείξει δηλαδή αγάπη. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο σε καλεί να εκπαιδευτείς. Να εκπαιδευτείς την αγάπη και να καλλιεργείς την αγάπη. Πώς θα μάθουμε την αγάπη? Όταν, ας πούμε, σε μια οικογένεια, ένας από τους δύο χάνει τη χάρη κατά παραχώρηση Θεού, έτσι και μπορεί να πει μια σκληρή κουβέντα στον άλλον, ο σύζυγος στη σύζυγο ή αντιστρόφως. Θα πρέπει το έτερον ήμισυ να συμπαθήσει το έτερον ήμισυ και να προσευχηθεί για αυτόν, για αυτήν. Όχι να αποτραβηχτεί έτσι πικραμένος, πικραμένη, και να δημιουργήσει μέσα του αρνητικά αισθήματα και να αναπτυχθεί μέσα του μία, ας πούμε, πικρία, μία αντιπαλότητα. Ίσα-ίσα θα πρέπει, όταν βλέπεις τον άλλον να πληγώνεται, γιατί αυτό είναι πληγωμένος ο άλλος όταν, ας πούμε, κατακρίνει, όταν σου επιτίθεται, όταν σε κατηγορεί, είναι πληγωμένος από τον κοινό εχθρό, τον διάβολο. Τότε εσύ, αν είσαι λογικός και φυσιολογικός, θα λέγαμε, άνθρωπος, θα πρέπει να το συμπαθήσεις ένα πληγωμένο συνάνθρωπο. Όχι να τον μισήσεις και να τον αποστραφείς. Μας κάνει λοιπόν ο Θεός τεστ και μας καλεί στο να μάθουμε να αγαπάμε όταν παραχωρεί να έρθει κάποιος και να μας πει πικρά λόγια, να μας κατηγορήσει. Απόδειξη της αγάπης σου προς Αυτόν, λέει και ο Άγιος Δημήτριος του Ρωστό, είναι η τήρηση των εντολών του. Ο ίδιος ο Κύριος το είπε σαφώς, εκείνος είναι που μ' αγαπάει, αυτός που έχει τις εντολές μου και τις τηρεί. Αρχή της αγάπης σου είναι η τελωνική ταπείνωση. Αν θέλει κανείς δηλαδή να μπει στον δρόμο να αγαπήσει σωστά τον Θεό, θα πρέπει να αρχίσει να ταπεινώνεται, να μιμείται τον τελώνη, ο οποίος τελώνης δεν τολμούσε να σηκώσει τα χέρια του στον Θεό και να πει «Θεέ μου, σε αγαπάω και είμαι καλός και όλα τα κάνω τέλεια», όπως έλεγε ο Φαρισαίος, έτσι, με κομπασμό. Ούτε θεωρούσε τον εαυτό του άξιο να στέκεται μπροστά στο Θεό και να βλέπει προς τον Θεό. Έβλεπε προς τη γη, προς το χώμα. Λοιπόν, από εκεί αρχίζει ο άνθρωπος να αγαπάει, όταν αρχίζει να ταπεινώνεται. Έτσι, ο ταπεινός άνθρωπος δεν γογγίζει, δεν γκρινιάζει, δεν τα βάζει με τις καταστάσεις που ζει, το οποίο είναι μια αυθάδεια, γιατί κάθε κατάσταση που ζούμε είναι κατά παραχώρηση Θεού ή κατά ευδοκία Θεού. Αν λοιπόν εσύ γογγίζεις και γκρινιάζεις με αυτά που παραχωρεί ο Θεός να ζεις, κατά κάποιο τρόπο βλασφημείς τον Θεό. Είναι σαν να λες τον Θεό ότι ξέρεις, δεν με αγαπάς. Τι είναι αυτά που μου δίνεις. Δεν είσαι καλός. Δεν είσαι καλός Θεός, δεν είσαι καλός μαζί μου. Τι σου έφτεξα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν ταπεινώνεται. Αυτός ο άνθρωπος είναι υπερήφανος. Που γκρινιάζει, που μεμψημυρεί. Και δεν μπορεί φυσικά αυτός ο άνθρωπος να είναι μέσα στην αγάπη. Στην αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Απόδειξη ότι θέλεις να αγαπήσεις τον Θεό είναι το ότι αρχίζεις να ταπεινώνεσαι και να δέχεσαι με χαρά και με ευγνωμοσύνη ό,τι παραχωρεί ο Θεός να σου συμβεί. Αρχή λοιπόν της αγάπης σου, λέει ο Άγιος Δημήτριος του Ρωστό, είναι η τελωνική ταπείνωση. Πλήρωμα της αγάπης σου είναι η νίκη κατά των δαιμονικών παθών και η κάθαρση της καρδιάς. Δηλαδή όσο κανείς προχωράει στην αγάπη προς τον Θεό, τόσο προχωράει στον αγώνα για την κάθαρση από τα πάθη. Έτσι και στη νίκη κατά των παθών, στη νίκη κατά των δαιμονικών παθών. Γιατί από αγάπη στο Θεό πλέον, ο άνθρωπος λέει αυτό δεν το θέλει ο Θεός, λοιπόν το σταματάω. Το άλλο επίσης το αποστρέφεται ο Θεός, δεν θα το ξανακάνω. Και έτσι σιγά σιγά καθαρίζεται, γιατί αγαπάει. Αρχίζει να αγαπάει τον Θεό. Και λέει, Θεέ μου, για την αγάπη σου, αφού εσύ αυτό δεν το θέλεις και εγώ το σταματάω. Και έτσι ο άνθρωπος, θα λέγαμε, συμπληρώνει και συμπληρώνεται πνευματικά. Και φτάνει στο πλήρωμα της αγάπης, όπως λέει ο Άγιος Δημήτριος του Ρωστό. Δηλαδή ολοκληρώνει κατά κάποιο τρόπο, όσο είναι δυνατόν βέβαια, να πει κανείς, να μιλήσει κανείς για ολοκλήρωση, γιατί η αγάπη δεν φτάνει ποτέ, ας πούμε, στην πληρότητά της. Και λίγο να πει ο άνθρωπος ότι εγώ έφτασα πλέον τώρα και αγάπησα το Θεό όσο πρέπει. Όσο και να εκδηλώνουμε και να προσπαθούμε να αγαπήσουμε το Θεό, ποτέ δεν θα φτάσουμε να τον αγαπήσουμε όσο πρέπει. Γιατί ο Θεός είναι άπειρος. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα καλό σημάδι όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται και καθαρίζεται από τα πάθη και κατά κάποιο τρόπο φτάνει σε αυτό που λέει ο Άγιος, το πλήρωμα της αγάπης του προς τον Θεό, που είναι η κάθαρση. Αν ο άνθρωπος αφήνει τα πάθη του μέσα του και δεν τα βγάζει, δεν τα αποστρέφεται, δεν κινείται εναντίον τους, φανερώνει ότι δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί ως προς την αγάπη προς τον Θεό, αφού αφήνει μέσα του πράγματα τα οποία δυσαρεστούν τον Θεό, στενοχωρούν τον Θεό. Αποτέλεσμα της αγάπης σου, όταν πλέον ο άνθρωπος φτάσει να αγαπήσει σωστά τον Θεό, ποιο είναι το αποτέλεσμα, είναι η κατοίκηση στην καρδιά σου, εκείνο που είπε, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό νόψονται. Καθαρίζεται ο άνθρωπος και γίνεται κατοικητήριο του Θεού και βλέπει τον Θεό. Θεωρεί τον Θεό. Και όπως έχει πει ο ίδιος ο Κύριος, ότι θα έρθω εγώ και ο Πατέρας, όταν με αγαπήσετε, και φυσικά και το Άγιο Πνεύμα, γιατί είναι αχώριστα τα τρία πρόσωπα, θα έρθουμε να κατοικήσουμε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει τις εντολές του Θεού, του Τριαδικού Θεού και της τηρεί. Αποτέλεσμα λοιπόν της αγάπης είναι η κατοίκηση της Αγίας Τριάδος. Αποτέλεσμα της αγάπης προς τον Θεό. Είναι το να γίνει ο άνθρωπος κατοικητήριο του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι μας θέλουν το Θεό και γι' αυτό έτσι λέγονται Θεοφόροι και γι' αυτό και αγιάζονται όχι μόνο οι ψυχές τους αλλά και τα σώματά τους και τα έχουμε πλέον ως Άγια Λείψανα ως πηγές θείας ενέργειας, θείας χάριτος και γι' αυτό και θαυματουργούν και μυροβλίζουν και βοδιάζουν. Ας δούμε και κάποια που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης σχετικά με την αγάπη. Αγάπα, λέει, τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου. Γιατί αγαπώντας τον σαν τον εαυτόν σου, αγαπάς τον εαυτό σου. Ενώ μισώντας τον πλησίον σου, είναι σαν να μισείς την ίδια σου την ψυχή. Και βέβαια, όπως είπαμε και άλλη φορά, αυτό είναι εντολή του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά και αυτό ακόμα να εφαρμόζουμε είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί όταν αγαπάς τον άλλον, έτσι ουσιαστικά αγαπάς τον εαυτό σου, αφού όλοι είμαστε κομμάτια ο ένας του άλλου. Αγαπώντας τον σαν τον εαυτό σου, αγαπάς ουσιαστικά τον εαυτό σου, αφού είμαστε αλλήλων μέλη. Είμαστε σάρκα από τη σάρκα, ο ένας του άλλου. Όσο λοιπόν αγαπάς τον άλλον, τόσο αγαπάς αληθινά και σωστά τον εαυτό σου. Όσο βοηθάς τον άλλον, τον εαυτό σου βοηθάς. Όσο εξυπηρετείς τον άλλον, τον εαυτό σου εξυπηρετείς. Γιατί όλοι είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Και βεβαίως ο Θεός μετά, όταν σε βλέπει να θυσιάζει για τον άλλον, για να λυθούν τα προβλήματα του άλλου και να εξυπηρετηθεί το συμφέρον του άλλου, τόσο και εκείνος σου ανταποδίδει και σου λύνει τα δικά σου προβλήματα και ταυτοποιούνται οι δικές σου, ας πούμε, ανάγκες. Άλλωστε, μας το έχει υποσχεθεί. Αν ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού, ζητάμε δηλαδή να επικρατήσει ο Θεός στην ψυχή μας, μέσα μας, ως βασιλεύς και στην ψυχή των άλλων ανθρώπων, τότε ο Θεός αναλαμβάνει να μας δώσει ό,τι άλλο χρειαζόμαστε ως άνθρωποι, οτιδήποτε βιωτικό. Όσο πιο αγνή, έλεγε πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης, είναι μια καρδιά, τόσο πιο μεγάλη και ανοιχτή είναι. Και βρίσκει ευκολότερο χώρο για να βάλει περισσότερους μέσα. Έτσι, όσο πιο καθαρός είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο πλατιά είναι η αγάπη του, έτσι, και αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. Όσο πιο αμαρτωλή είναι η καρδιά, τόσο περισσότερο σφίγγεται, κλείνει και έτσι μόνο λίγους μπορεί να χωρέσει. Και αυτούς τους λίγους βέβαια τους χωράει στο μέτρο που αυτοί εξυπηρετούν την φιλαυτία, την αγάπη που έχει στον εαυτό του. Έτσι, ο άνθρωπος που δεν έχει καθαριστεί, έχει βρώμικη καρδιά, έχει κατεξοχήν το πάθος αυτό της φιλαυτίας. Και δεν μπορεί να βάλει στην καρδιά του ουσιαστικά κανέναν ανιδιοτελώς, χωρίς να σκέφτεται το δικό του συμφέρον. Βάζει κάποιους οι οποίοι υπηρετούν το συμφέρον του. Και όταν αυτοί κάποιοι σταματήσουν να το υπηρετούν, τους βγάζει από την καρδιά του. Γιατί δεν έχουμε αγάπη μέσα μας, ρωτάει ο Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης. Και απαντάει, επειδή αγαπάμε υπερβολικά τη σάρκα μας και κοντά της κάθε σαρκικό, υλικό και επίγειο. Το μέγιστο εμπόδιο στο να αγαπήσουμε τους άλλους είναι ο εγωισμός, ο εγωκεντρισμός, η φιλαυτία όπως την ονομάζουν οι Άγιοι Πατέρες. Δηλαδή η άλογη, η παράλογη αγάπη στο σώμα μας. Αυτή είναι η φιλαυτία. Στη σάρκα μας, όπως λέει εδώ ο Άγιος. Αγαπούμε υπερβολικά και λαθεμένα το σώμα και κάθε τι σαρκικό, υλικό και επίγειο. Και αυτό βέβαια είναι το μέγιστο εμπόδιο στο να αγαπήσουμε τον συνάνθρωπο και τον Θεό. Γιατί αν δεν αγαπάς τον πλησίον που τον βλέπεις, λέει ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος, πώς θα αγαπήσεις τον Θεό που δεν τον βλέπεις. Είναι λοιπόν περίεργο, ρωτάει και ο Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Αχρίδος, ο Άγιος Νικόλαος Βεγιμύρωβης. Είναι περίεργο που οι άνθρωποι δεν αγαπούν τους εχθρούς τους, όταν δεν ξέρουν να αγαπούν ούτε τους φίλους τους. Γιατί πραγματικά, όσο ο άνθρωπος είναι φίλαυτος, δεν ξέρει να αγαπήσει. Δεν μπορεί να αγαπήσει σωστά. Δηλαδή ανιδιοτελώς, με μια αγάπη που δεν εκπίπτει, που δεν σταματάει, που δεν χάνεται ποτέ, με μια αγάπη με τα χαρακτηριστικά που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, που δεν ζηλεύει. Ενώ βλέπετε δύο φίλοι, συνήθως ζηλεύονται. Όσο και αν λένε ότι αγαπάει ο ένας τον άλλον, μέσα σε αυτή τη φιλία, όταν δεν υπάρχει κάθαρση από τα πάθη, πάρα πολύ συχνά αναπτύσσεται η ζήλια, ο φθόνος. Γι' αυτό και οι πατέρες λένε ότι η ζήλια είναι νόσημα της φιλίας, είναι αρρώστια της φιλίας. Και γενικώς βλέπουμε στις διανθρώπινες σχέσεις που αναπτύσσεται πολύ συχνά αυτό το συναίσθημα της ζήλιας και του φθόνου. Και μάλιστα προς ποιους? Προς τους πιο κοντινούς ανθρώπους. Να ζηλεύει ο σύζυγος τη σύζυγο ή αντιστρόφως. Ή ο αδερφός την αδερφή ή αντιστρόφως. Ή ας πούμε οι συγγενείς μεταξύ τους να ζηλεύουν έναν στον άλλον. Δεν ζηλεύεις έναν άγνωστο που είναι ξέρω εγώ, στην άλλη άκρη του κόσμου που δεν το ξέρεις. Αλλά ζηλεύεις αυτούς που γνωρίζεις. Και μάλιστα τους πιο κοντινούς σου. Γιατί αυτό? Γιατί δεν ξέρεις να αγαπάς σωστά. Και ενώ λες, ναι, είναι συγγενείς μου, τους αγαπώ, στο βάθος υπάρχει ζήλια, υπάρχει ο φθόνος. Και όταν βλέπεις τον άλλον με λίγο να προοδεύει, λίγο να ανεβαίνει, μέσα σου έχεις ένα κεντρί, έχεις ένα δάγκωμα. Και λες, είδες αυτός, γιατί όχι κι εγώ. Ενώ υποθέτω τον αγαπάς, αλλά δεν ξέρεις τον αγαπείς σωστά. Γιατί δεν ξέρεις, του λέει ο Άγιος, γιατί υπάρχει φιλαυτία. Αγαπάς άρρωστα τον εαυτό σου. Οπότε δεν ξέρεις να αγαπήσεις ως αν το πλησίον, δηλαδή είναι ιδιωτελώς, χωρίς να σκέφτεσαι το δικό σου όφελος και συμφέρον, και γιατί είσαι υπερήφανος και δεν ανέχεσαι να σε ξεπερνάει ο άλλος, και μάλιστα ο διπλανός σου, ο γνωστός σου, ο φίλος σου. Επομένως είναι περίεργο, λέει, που οι άνθρωποι δεν αγαπούν τους εχθρούς τους, εδώ δεν αγαπούν τους φίλους τους. Σωστά. Πού να φτάσουν να αγαπήσουν τους εχθρούς τους? Είναι παράξενο, λέει, ρωτάει πάλι ο Άγιος Νικόλαος, να μην μπορεί να διαβάσει βιβλία το παιδί που δεν έμαθε την αλφάβητο. Καθόλου παράξενο. Πώς να διαβάσει βιβλία, αφού δεν μπορεί αφού δεν γνωρίζει τα γράμματα του αλφαβήτου. Πώς μπορεί να αγαπήσει ο άνθρωπος τον απόμακρό του, όταν δεν μπορεί να αγαπήσει τον πλησίον του. Πώς μπορεί να αγαπήσει αυτόν που δεν τον αγαπάει, έτσι, και το επιτίθεται, αφού δεν αγαπάει αυτόν που τον αγαπάει. Έστω και, ας το πούμε λίγο, ή εμπαθώς, θα λέγαμε έτσι, αρρωστημένα και ο άλλος. Αλλά και εσύ πώς τον αγαπάς, πάλι αρρωστημένα. Γι' αυτό δημιουργείται αμοιβαία πολλές φορές αυτή η κατάσταση του μίσους, της ζήλιας, και τελικά διασπάται η φιλία, διασπάται ο δεσμός της υποτιθέμενης αγάπης. Αν λοιπόν δεν μάθουμε να αγαπάμε σωστά των πλησίων, που σημαίνει αν δεν καθαριστούμε από τη φιλαυτία, πώς να φτάσουμε να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας, που λέει ο Χριστός μας, καταλάβετε. Γι' αυτό, ας πούμε, δεν είμαστε χριστιανοί. Αν το ψάξουμε λίγο στο βάθος, δεν είμαστε όπως μας θέλει ο Χριστός. Ο Χριστός μας θέλει να αγαπάμε και τους εχθρούς μας. Εδώ δεν αγαπάμε αυτούς που μας αγαπάνε σωστά. Η αγάπη μας παρουσιάζει τον Θεό Πατέρα, έλεγε πάλι ο Άγιος Νικόλαος Αχρίδος. Η σοφία, με κεφαλαίο σίγμα, μας παρουσιάζει τον Υιό. Έτσι, ο Υιός ονομάζεται και Σοφία του Θεού. Εξού και ο ναός της του Θεού Σοφίας, στην Κωνσταντινούπολη. Και η πνευματική δύναμη μας παρουσιάζει το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, η αγάπη είναι πάντα πρώτη και αποτελεί την αρχή. Από αυτή γεννιέται η αληθινή σοφία και η πνευματική δύναμη. Σαν μία, ας το πούμε, Αγία Τριάδα, έτσι. Αγία Τριάδα. Αγάπη, ο Πατέρας, σοφία, ο Υιός και πνευματική δύναμη, το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό κανένας δεν μπορεί να έχει αληθινή σοφία χωρίς αγάπη. Ούτε μπορεί να έχει πνευματική δύναμη χωρίς αγάπη. Όλα ξεκινάνε από την αγάπη. Και η σοφία, η αληθινή, και η δύναμη πνευματική. Όποιος έχει μέσα του τον Πατέρα, αυτός συγχρόνως έχει μέσα του και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Όποιος αγαπάει δηλαδή τον Θεό, θα έχει και τη σοφία του Θεού και τη δύναμη του Θεού. Όποιος όμως δεν έχει μέσα του τον Πατέρα, δεν μπορεί να έχει ούτε τον Υιό, ούτε το Άγιο Πνεύμα. Όποιος δεν έχει δηλαδή την αγάπη, δεν μπορεί να έχει ούτε τη σοφία, την αληθινή, ούτε την πνευματική δύναμη. Όταν στην καρδιά του ανθρώπου, έλεγε πάλι ο Άγιος Νικόλαος Αχρίδος, μπαίνει η Θεία Αγάπη, τότε μαζί της έρχονται και όλα τα άλλα. Σοφία, δύναμη, αγνότητα, εσπλαχνία, δικαιοσύνη, ανδρεία, υπομονή, διόραση, έτσι, το διορατικό χάρισμα, γαλήνη, εφροσύνη και κάθε άλλο αγαθό. Με το φωτισμό της αγάπης του Χριστού, οι αγρίκοι αποκτούν σοφία. Αγρίκος, έτσι, ας το πούμε, ο καλλιέργητος, ο ομόρφωτος άνθρωπος. Οι δειλοί γίνονται μάρτυρες με το φωτισμό της αγάπης του Χριστού. Οι άσωτοι γίνονται Άγιοι. Και έχουμε πάρα πολλά τέτοια, έτσι, συμβάντα, περιστατικά, γεγονότα στη ζωή των Αγίων. Γιατί οι Άγιοι δεν γεννήθηκαν Άγιοι, αλλά έγιναν Άγιοι. Έγιναν Άγιοι γιατί ακριβώς αγάπησαν τον Χριστό. Και από δειλοί έγιναν μάρτυρες. Από άσωτοι έγιναν Άγιοι. Από αγρίκοι, έτσι, ακαλλιέργητοι, ας πούμε, άνθρωποι, άσοφοι, έγιναν αληθινά σοφοί. Οι φιλάργυροι, με την αγάπη προς τον Θεό, έγιναν ευεργέτες, έτσι, προς τους άλλους. Οι βασιλείς και οι άρχοντες μετατρέπονται σε δούλους του Θεού. Τα λιοντάρια γίνονται αρνιά. Η θαυματουργική δύναμη της αγάπης του Χριστού όχι μόνο δεν λιγόστεψε με την ανάληψή του στους ουρανούς, αλλά μάλλον αυξήθηκε, πολλαπλασιάστηκε πάρα πολύ. Οι άνθρωποι ξεχνούν πως όταν αποκτούν εκείνο, τον Χριστό, αποκτούν και όλα τα αγαθά του. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που έχει το θείο έρωτα, που μας περιέγραψε προηγουμένως ο Άγιος Παΐσιος, έχει τα πάντα, δεν του λείπει τίποτα, έτσι. Είναι χορτάτος, υλικά και πνευματικά. Και δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Έτσι, γι' αυτό και καταφρονεί όλα τα γήινα. Γιατί επειδή έχει βρει τον Χριστό, για το θείο έρωτος, έχει βρει τα πάντα, όλα τα καλά. Τι σημαίνει αγάπη, θα μας πει και ο Άγιος Παΐσιος ο Βελιτσκόφσκι, αυτός ο μεγάλος Άγιος που μετέφρασε και στα σλαβωνικά τη φιλοκαλία και βοήθησε πάρα πολύ στην διάδοση της φιλοκαλικής, της ορθόδοξης πνευματικής ζωής, της ορθόδοξης πνευματικότητας στις σλαβικές χώρες. Αγάπη σημαίνει να θυσιάζεις τη ζωή σου για χάρη των φίλων σου και να μην κάνεις στους άλλους ό,τι εσύ δεν θα ήθελες να σου κάνουν εκείνοι. Έτσι, αυτό όσιος είναι η αγάπη. Έτσι, και βέβαια, φίλοι είναι όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο αυτοί που μας αγαπούν. Έτσι. Θα πρέπει να έχουμε αυτή την πλατιά καρδιά που μας δίδαξε ο Κύριος να έχουμε και να είμαστε έτοιμοι να αγαπήσουμε τους πάντες με την αγάπη που μας αγάπησε και ο Χριστός. Δηλαδή, με τη θυσία και τη ζωή μας ακόμα. Και να μην κάνουμε στους άλλους ό,τι δεν θα θέλαμε να μας κάνουν αυτοί. Έτσι. Και φυσικά και να κάνουμε στους άλλους αυτό που θα θέλουν να μας κάνουν. Γιατί αυτό είναι και ο χρυσός κανόνας του Χριστού μας. Πώς μπορούμε τώρα να αγαπήσουμε σωστά, μας το λέει και ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγιστος, όταν φύγει από μέσα μας ο εγωισμός. Όσο, λέει, μειώνεται ο εγωισμός μας, τόσο φουντώνει η φλόγα της αγάπης μας στον Θεό και των πλησίων. Έτσι, το μέγιστο εμπόδιο στο να αγαπήσουμε τον Θεό και των πλησίων είναι ο εγωισμός, ο εγωκεντρισμός. Το ότι σκεφτόμαστε δηλαδή τα πάντα με γνώμονα το δικό μας συμφέρον και όχι το συμφέρον των άλλων. Ας δούμε και έναν άλλο μεγάλο Άγιο Ρώσο, τον Άγιο Ιγνάτιο Μπριατσιανίνο. Να τιμάς, λέγει, το πλησίον σου σαν εικόνα του Θεού. Αλλά να το τιμάς μέσα στην ψυχή σου, αόρατα στους άλλους, φανερά μόνο στη συνείδησή σου. Η απόδοση τιμής ας είναι μυστική, αλλά και ειλικρινής. Αφού κάνατε το καλό σε έναν από τους ασήμους του, τους αδελφούς μου, σε μένα το κάνατε, λέει ο Κύριος. Κράτησε στη μνήμη σου αυτά τα ευαγγελικά λόγια και θα γίνει ζηλωτής της αγάπης προς τον πλησίον και με αυτή την αγάπη πλησιάζεις τον Θεό. Έτσι. Κατ' εξοχήν, ο Θεός θέλει να κάνουμε τα καθήκοντά μας προς τον Θεό και τον πλησίον όσο γίνεται αθόρυβα, μυστικά, χωρίς να μας παίρνει είδηση ο άλλος. Γι' αυτό λέει και εδώ και ο Άγιος Ιγνάτιος να τιμάς τους άλλους μυστικά. Έτσι, όχι εξωτερικά με εκδηλώσεις, ας πούμε, πομπόδεις πολλές φορές, που είναι και υποκριτικές. Αλλά μέσα στην καρδιά σου να τους τιμάς, να τους βάζεις πάνω από σένα, πάνω και τον εαυτό σου κάτω από όλους, και έτσι να τους θεωρείς πιο άξιος, πιο σπουδαίους από ό,τι είσαι εσύ. Εσύ να μπαίνεις στην τελευταία θέση και όλοι οι άλλοι να είναι πάνω από σένα. Και τότε, όταν τους τιμάς έτσι όλους εσωτερικά, αθόρυβα, χωρίς να τους, ας πούμε, καταπιέζεις και εξοργείς μερικές φορές, με υποκριτικές εκδηλώσεις εξωτερικής αγάπης, τότε θα τιμηθείς από το Θεό και θα προχωρήσεις πολύ στην αγάπη προς τον Θεό. Γιατί ακριβώς αγάπησες σωστά το πλησίον σου. Η αγάπη γεννιέται, έλεγε πάλι ο Άγιος Ιγνάτιος, από τρία πράγματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρώτον, από την καθαρότητα της καρδιάς. Έτσι, δεν μπορεί κανείς να αγαπήσει σωστά τον πλησίον και τον Θεό, παρά μόνο να καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη. Και όπως είπαμε, το κυρίαρχο πάθος που γεννάει όλα τα άλλα πάθη είναι η φιλαυτία. Το δεύτερο, από την αγαθοσύνη της συνειδήσεως. Έτσι, όταν ο άνθρωπος ακούει τη συνείδησή του, δεν τη διαστρέφει, την καλλιεργεί, έτσι, την ερευνά, υπακούει στα κελέσματά της, εκπληρώνει τις εντολές της. Αυτός ο άνθρωπος έχει αγαθή συνείδηση. Δηλαδή η συνείδησή του τον πληροφορεί, έχει την καλή πληροφορία, ότι πηγαίνει, ας πούμε, όπως θέλει ο Θεός στη ζωή του. Δεν έχει τον έλεγχο της συνείδησης. Δεν έχει μια συνείδηση η οποία τον τυραννάει, γιατί παραβαίνει τον νόμο της συνειδήσεως. Τον φυσικό αυτό νόμο που έχει βάλει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο. Έτσι, η αγαθότητα, η αγαθοσύνη της συνείδησης, η καλή συνείδηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν ο άνθρωπος έχει ήρεμη συνείδηση, αγαθή συνείδηση, μπορεί να αγαπήσει σωστά τον Θεό και τον πλησίον. Και το τρίτο που απαιτείται για να αγαπήσει κανείς τον Θεό και τον πλησίον είναι η ειλικρίνεια της πίστεως. Έτσι, όταν έχει ορθή πίστη. Και αληθινή, όχι ψεύτικη, υποκριτική. Από την ορθή δόξα, την ορθοδοξία, τα ορθά δόγματα, γεννιέται και η αληθινή αγάπη, η ορθή πράξη, το ορθό ήθος. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Στην αίρεση, οι προτεστάντες, για παράδειγμα, έτσι, αυτά τα δύο τα θεωρούν άσχετα. Σου λέει άλλο τι πιστεύεις και άλλο τι ζεις. Μα ακριβώς το ένα προϋποθέτει το άλλο. Η ορθή ζωή προϋποθέτει την ορθή πίστη. Γιατί η ορθή πίστη είναι, θα λέγαμε, η συνταγή για την ορθή ζωή. Αν δεν υπάρχει ορθή πίστη, ας πούμε, στην Αγία Τριάδα, στο ποιος είναι ο αληθινός Θεός, αν δεν υπάρχει ορθή πίστη στο δόγμα της ανανθρωπίσεως, ότι ο Κύριος μας είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, έτσι δεν μπορεί να υπάρχει και ορθή ζωή. Όλες οι αιρέσεις παράγουν ανθρώπους οι οποίοι είναι διαστραμμένοι στη ζωή τους. Έτσι δεν μπορούν να αγαπήσουν σωστά. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει η συνταγή που είναι το ορθό δόγμα, η ορθή πίστη. Και βλέπεις, ας πούμε, πάρα πολύ μεγάλο εγωισμό και πάρα πολύ μεγάλη διαστροφή στη ζωή τους, στην ηθική τους, έτσι, τους τρόπους τους. Η καθαρότητα, λοιπόν, της καρδιάς, η αγαθοσύνη της συνείδησης και η ειλικρίνεια της πίστεως είναι οι προϋποθέσεις για να φτάσουμε στην αγάπη. Η καθαρότητα της καρδιάς με τι μολύνεται τώρα? Πότε βρωμίζει η καρδιά και πάβει να είναι καθαρή? Μολύνεται, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, με την αποδοχή αμαρτωλών λογισμών. Από εκεί ξεκινάει, ας πούμε, ο ρήπος, το βρώμισμα της καρδιάς μας. Όταν ο άνθρωπος δέχεται τους πονηρούς λογισμούς. τους αμαρτωλούς λογισμούς και μάλιστα τους πορνικούς λογισμούς, τους αρνητικούς δηλαδή. Η καρδιά τότε ρυπαίνεται, βρωμίζεται. Και δεν μπορεί μετά ο άνθρωπος να αγαπάει σωστά τον Θεό και τον πλησίον βέβαια. Έτσι ένας άνθρωπος που έχει μέσα του τέτοιους λογισμούς, πορνικούς, αρνητικούς, δεν μπορεί να δει σωστά τον συνάνθρωπο, τον όποιο συνάνθρωπο. Έτσι τον βλέπει εμπαθώς, τον βλέπει ως ένα σκεύος αντικείμενο ειδονής και όχι ως εικόνα Χριστού που είναι. Το δεύτερο, η αγαθοσύνη της συνείδησης καταστρέφεται με τη διάπραξη εκούσιων αμαρτημάτων. Έτσι, δηλαδή ο άνθρωπος πάβει να έχει αγαθή συνείδηση όταν εκούσια, θεληματικά δηλαδή, με το έτσι θέλω, παραβαίνει τις εντολές του Θεού και το ξέρει. Και το κάνει. Αυτός ο άνθρωπος πάβει πλέον να έχει αγαθή συνείδηση. Η συνείδησή του πλέον διαστρέφεται και γίνεται ένας τρομερός κατήγορος. Αν, ας πούμε, δεν διαστραφεί και δεν, επομένως, πάψει να μιλάει ή του λέει διαστραμμένα πράγματα, αλλά οπωσδήποτε γίνεται ένας πικρός κατήγορος για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχει πλέον αγαθή συνείδηση. Η συνείδηση του δεν τον πληροφορεί. Δεν τον πληροφορεί αγαθά για το πώς πάει. Δεν του λέει ότι πας καλά. Τον ελέγχει ή σιωπά ή ακόμα χειρότερα, αν διαστραφεί, του λέει ότι καλά πας, ενώ δεν πάει καθόλου καλά. Το άσπρο του λέει μαύρο και το μαύρο άσπρο. Όταν ο άνθρωπος επιμένει στην καταπάτηση της συνείδησης, σιγά σιγά διαστρέφει τη συνείδησή του. Όταν συνέχεια λέει ψέματα στον εαυτό του, ξεγελάει τον εαυτό του, μέσα του αναπτύσσει μία διαστραμμένη συνείδηση. Βλέπετε, ας πούμε, οι διάφοροι κοσμικοί ψυχολόγοι κλπ. Και άθεοι, οι οποίοι λένε τι είναι αυτά τα πράγματα για την ηθική κλπ. Αυτά δεν υπάρχουν. Η ηθική είναι σχετικό πράγμα. Εσύ το νομίζεις ότι είναι αυτό ηθικό, ο άλλος το νομίζει ανήθικο. Λοιπόν, είναι όπως το πάρεις, όπως το βλέπεις. Έτσι. Μην τα σκέφτεσαι αυτά. Αυτά στα φυτέψαν οι παπάδες, στα φυτέψαν οι γονείς σου, το κατηχητικό που πήγαινες. Έτσι, αυτά πρέπει να τα πετάξεις. Δηλαδή, δημιουργούν στους ανθρώπους μία διαστραμμένη συνείδηση. Ενώ είναι η φωνή της συνείδησης όλα αυτά. Η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα μας και τους λέει ότι είναι ανήθικο το να πάρεις, ας πούμε, τη γυναίκα του άλλου, το να πάρεις την περιουσία του άλλου. Λοιπόν, το να κλείνεσαι εγωιστικά στον εαυτό σου και στο θέλημά σου και να μην σκέφτεσαι κανέναν άλλον. Όχι, σου λέει, αυτό είναι το φυσιολογικό. Και προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του και με τη βοήθεια αυτών των κοσμικών, ας πούμε, ψυχολόγων κλπ. Και φτιάχνει σιγά σιγά μια διαστραμμένη συνείδηση. Και αυτό είναι φοβερό. Χάνεται η αγαθοσύνη της συνείδησης. Και η πίστη πάλι, η ειλικρινής πίστη, αδυνατίζει, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος, με την αυτοπεποίθηση, την ανηλικρίνεια και την φιλαυτία. Ο άνθρωπος, αντί να πιστεύει στο Θεό και στη δύναμη του Θεού και στην πρόνοια του Θεού, αρχίζει να πιστεύει στον εαυτό του. Να πιστεύει έτσι, ότι αυτός ρυθμίζει τα πάντα και ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Χάνεται τότε η εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια, στη Θεία Δύναμη, η πίστη στο Θεό. Όταν επίσης ο άνθρωπος είναι ειλικρινής και όταν είναι φύλαυτος, τότε δεν μπορεί να πιστεύει σωστά στο Θεό. Ο φύλαυτος είναι φιλόδοξος, είναι φιλίδωνος, είναι φιλάργυρος. Και όπως έλεγε ο Κύριος στους φιλόδοξους Φαρισαίους, πώς μπορείτε να πιστέψετε, δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες. Αφού είστε κενόδοξοι και θέλετε τη δόξα των ανθρώπων. Και τη δίνεται ο ένας στον άλλον, με τις κολακίες έτσι, και τις ψεύτικες, τα ψεύτικα υμνολόγια που κάνετε ο ένας στον άλλον. Λοιπόν, εσείς αντικαθιστάτε έτσι, την εμπιστοσύνη στον Θεό με την εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Και την ευχαρίστηση και την αγαλίαση που χαρίζει το Πνεύμα του Άγιου την αντικαθιστάτε με την ευχαρίστηση των κολακιών και των επένων, των ψεύτικων πολλές φορές, των όλων ανθρώπων. Και νομίζετε ότι στην πράξη και δεν έχετε ανάγκη καθόλου ούτε από τη Θεία αγαλίαση και ευφροσύνη, ούτε από την Θεία Δύναμη. Επιπλέον, έχετε φτιάξει μέσα σας μια διαστραμμένη κατάσταση. Βλέπουμε πόσο σοφάκες που λένε και αυτά που μας λέει ο Άγιος Ιγνάτιος για το θέμα της αγάπης, η οποία χάνεται όταν ο άνθρωπος βρωμίζει την καρδιά του. Βλέπετε πώς συνδέονται αυτά τα πράγματα. Ένας άνθρωπος που έχει πάθει, έχει αδυναμίες, έχει βρωμιά, έχει ρήπο, έχει σαρκικότητα μέσα στην καρδιά του, δεν μπορεί να έχει αγάπη. Είναι αντίθετα πράγματα. Είναι το ένα πολέμιο του άλλου. Έτσι κι όμως πάρα πολλοί άνθρωποι σαρκικοί, εμπαθείς, εμπαθέστατοι, εμφανίζονται ως άνθρωποι της αγάπης. Δεν μπορεί επίσης ένας άνθρωπος που δεν ακούει τη συνείδησή του να έχει αληθινή αγάπη. Δεν μπορεί και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σωστή πίστη, δεν έχει ειλικρινή πίστη, να έχει και αληθινή αγάπη. Είμαστε υποχρεωμένοι, έλεγε και ο Άγιος Ανατόλιος της Όπτηνα, να αγαπούμε τους πάντες. Αλλά δεν πρέπει να απαιτούμε να μας αγαπούν όλοι. Και θα λέγαμε μαζί με τον Άγιο Πορφύριο, κανένας να μας αγαπάει. Δεν πρέπει να απαιτούμε την αγάπη από κανέναν άνθρωπο. Πολύ περισσότερο δεν μπορείς να απαιτήσεις να σε αγαπούν όλοι. Αλλά και ούτε ένας. Αφού έχουμε τόση αγάπη από τον Θεό, δεν χρειαζόμαστε την ανθρώπινη αγάπη. Είναι πάρα πολύ έτσι χαμερπές να παρακαλούμε και να γινόμαστε, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ζητιάνοι της αγάπης των άλλων. Έτσι, γιατί θεωρούμε ότι μέσω αυτής της αγάπης θα γίνουμε αληθινά ευτυχισμένοι. Ενώ η αληθινή χαρά και η μακαριότητα έρχεται όταν εμείς αγαπήσουμε, όχι όταν αγαπηθούμε από τους άλλους. Αλλά δυστυχώς αυτά τα διαστραμμένα κυκλοφορούν πάρα πολύ από ψυχολόγους και ψυχολογούντες, αλλά και από ανθρώπους εκκλησίας και από πνευματικούς. Κάποιος βρήκες άνθρωπο, λέει, να σε αγαπάει, κράτα το καλά, να μην σου φύγει, γιατί είναι μεγάλο έβρεμα να βρεις κάποιον να σε αγαπάει. Λες και χρειαζόμαστε αυτό το πράγμα. Δεν το χρειαζόμαστε καθόλου. Όταν ο άνθρωπος αγαπήσει τον Θεό, αισθάνεται την αγάπη του Θεού την άπειρη και δεν έχει ανάγκη από καμιά άλλη αγάπη. Αν δεν αγαπάει τον Θεό, οι ανθρώπινες αγάπες δεν τον ωφελούν. Του δίνουν ένα ψεύτικο υποκατάστατο, το οποίο όμως δεν μπορεί να τον λυτρώσει τον άνθρωπο. Γιατί ο άλλος άνθρωπος θα σου δείξει κάποια στιγμή αγάπη, μετά όμως από λίγο και αυτός, επειδή είναι αδύναμος, θα σε προδώσει. Και θα πεις, ορίστε, κανένας τελικά δεν με αγαπάει. Και θα πέσει από απογοήτευση σε απογοήτευση. Ενώ αν εσύ ακούσεις τον Λόγο του Θεού που λέει να αγαπάτε εσείς τους άλλους και προπάντων να αγαπάτε τον Θεό και εξαιτίας της αγάπης σας προς τον Θεό να αγαπάτε και τους άλλους, τότε λυτρώθηκες. Και τότε δεν θα ψάχνεις ανθρώπους να σε αγαπήσουν, να σε αγαπάνε. Και να νομίζω ότι έτσι φτιάχνεις τη ζωή σου, όταν βρίσκεις κάποιον να σε αγαπάει. Όποιος επιθυμεί να αποκτήσει την αγάπη, έλεγε και ο Όσιος Νίκων της Όπτηνα, οφείλει να απορρίψει κάθε κακόβουλη και μη ειρηνική σκέψη. Πόσο μάλλον οφείλει να απορρίψει κάθε ανάλογο λόγο ή έργο. Οφείλει να συγχωρέσει τους πάντες για όλες τις προσβολές που έχει δεχτεί, είτε δίκαιες είναι αυτές, είτε άδικες. Αν θες λοιπόν να έχεις αγάπη, να διώχνεις κάθε κακόβουλη και μη ειρηνική σκέψη. Και οπωσδήποτε κάθε ανάλογο λόγο ή έργο, έτσι, που έχει μέσα του δηλαδή κακοβουλία και ταραχή. Έτσι, ένας άνθρωπος που θέλει να αγαπήσει, ποτέ δεν θα αφαιθεί στην οργή, στο θυμό, στην κραυγή. Πάσα κραυγή και πας θυμός και πάσα βλασφημία και κάθε τι το οποίο, ας πούμε, ταράζει την ειρήνη, ας πούμε την οικογενειακή ειρήνη, γενικότερα την ειρήνη, φάνεται η ειρήνη από την ψυχή σου και από την ψυχή του άλλου, αυτό πρέπει να εξοβελιστεί, να φύγει από τη ζωή μας. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Κάθε οργή και θυμός και κραυγή, όλα αυτά είναι τελείως ατέριαστα για έναν άνθρωπο του Θεού. Πώς μπορείς μετά να αγαπήσεις έναν άνθρωπο σωστά ή τον Θεό σωστά, όταν αφήνεσαι σε τέτοιες εκδηλώσεις θυμού, οργής ή σκέψεις, απλές σκέψεις κακόβουλες ή σκέψεις που σου αφαιρούν την ειρήνη. Την ειρήνη που πρέπει να έχεις προς το Θεό και τον πλησίον. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που αγαναχτεί μέσα του, που μεμψημερεί, που γογγίζει, που γκρινιάζει, που τα βάζει με τον άλλο άνθρωπο, που θεωρεί ότι του έκανε κάποιο κακό, κάτι άσχημο, ή που τα βάζει και με τον ίδιο το Θεό, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει αγάπη? Χάνεται η αγάπη μετά, και προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, αν θέλεις να έχεις αγάπη, θα διώχνεις κάθε ανάρμοστη σκέψη που σου αφαιρεί την ειρήνη ή που σε βάζει να σκεφτείς κακόβουλα για τον άλλον, αλλά και κάθε εκδήλωση τέτοια, ανάλογη. Κάθε λόγο και κάθε έργο που δεν συνάδει με την ειρήνη και με την αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίο. Οφείλει να συγχωρέσει τους πάντες για όλες τις προσβολές που έχει δεχθεί, είτε δίκαιες είναι αυτές, είτε άδικες. Αν δεν συγχωρέσεις και φτιάχνεις λογισμούς αντιπάθειας προς αυτό που σου είπε μια κουβέντα παραπάνω, όπως λέμε συνήθως, ή και έχεις εκδηλώσεις ανάρμοστες, οργής, μίσους κλπ, τότε οπωσδήποτε δεν μπορείς να αποκτήσεις αγάπη. Η συγχώρεση λοιπόν είναι αναγκαία προϋπόθεση για να αγαπήσεις. Ένας που δεν θέλει να συγχωρέσει, δηλαδή να προχωρήσει μαζί, αυτό σημαίνει άλλωστε και συγχωρώ, χωράω, προχωράω μαζί με τον άλλον. Και είμαι στον ίδιο χώρο με τον άλλον, έτσι, και τον δέχομαι στον χώρο μου. Και είμαι μαζί του και γίνομαι ένα μαζί του. Έτσι, αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά εάν τον συγχωρέσεις, έτσι, για ό,τι λάθος έκανε απέναντι σου. Όπου υπάρχει λοιπόν η συγχώρεση, εκεί υπάρχει και η προϋπόθεση για την αγάπη. Όπου υπάρχει πραγματική αγάπη, έλεγε πάλι ο Άγιος Νίκος, εκεί υπάρχει και ταπεινοφροσύνη. Και όπου υπάρχει κακία, εκεί υπάρχει υπερηφάνεια. Έτσι, όλα αυτά είναι συνδεδεμένα. Ταπείνωση, αγάπη, συγχώρεση και από την άλλη πλευρά, έτσι, τα αντίθετα, τα οποία απομακρύνουν από την αγάπη. Η υπερηφάνεια, η έλλειψη συγχωρητικότητας, η κακία. Πρέπει να αγαπάτε κάθε άνθρωπο, έλεγε πάλι ο Άγιος Νίκος, βλέποντας αυτόν την εικόνα του Θεού παρά τα ελαττώματά του. Δεν πρέπει να απομακρυνεστε με ψυχρότητα από τους ανθρώπους. Φοβερός λόγος. Μην χωρίζεις όντας ψυχραμένος με κανέναν άνθρωπο. Προσπάθησε να χωρίσεις αγαπώντας τον. Έτσι. Και κάνοντας ό,τι μπορείς για να συμφιλειωθεί και εκείνος μαζί σου, να σε συγχωρέσει και εκείνος. Αν εκείνος τώρα δεν θέλει, εσύ όμως οφείλεις να φύγεις, να απομακρυνθείς από αυτόν τον άνθρωπο με αγάπη, με θερμή καρδιά για αυτόν, όχι με ψυχρότητα. Και βλέποντας αυτόν την εικόνα του Θεού, η οποία είναι μοντζωρωμένη, ενδεχομένως είναι αλλοιωμένη, όμως είναι εικόνα πάλι. Όπως περπατώντας, αν βρεις μια εικόνα κάτι, δεν θα την φροντίσεις, θα την πάρεις, θα την καθαρίσεις κλπ. Έτσι και έναν συνάνθρωπο, τον οποιοδήποτε συνάνθρωπο που βλέπεις, θα πρέπει εκεί να βλέπεις την εικόνα του Θεού και να την, ή δυνατόν, να την περιποιηθείς όσο μπορείς για να αποκατασταθεί, να δείξεις αγάπη και καλοσύνη. Πότε αγαπάμε πραγματικά έναν άνθρωπο, έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, όταν το λυτρώνουμε από την αμαρτία του, από την κόλαση. Ποιος αναφέρεται άραγε για αυτό το πράγμα, να βοηθήσει τον συνάνθρωπο να λυτρωθεί από την αμαρτία, από την κόλαση. Αυτή είναι η γνήσια αγάπη προς τον άνθρωπο. Απατάει αυτόν ο οποίος νομίζει πως αγαπά τον άνθρωπο, ενώ εγκρίνει τις αμαρτίες του και αναπάρει τα πάθη του. Είναι ψέμα αυτό. Να αναπάρεις τον άλλον στα πάθη του, να εγκρίνεις τις αμαρτίες του και να λες ότι τον αγαπάς. Ψέματα λες. Αληθινή αγάπη είναι να βοηθήσεις τον άλλον να σωθεί, να πάει στην Βασιλεία του Θεού, να αποβάλει τα πάθη του, να οδηγηθεί στη μετάνοια. Αυτή είναι η γνήσια αγάπη προς τον άνθρωπο. Αν εγκρίνεις τις αμαρτίες του άλλου και αναπαύεις τα πάθη του, τότε αγαπάς τον θάνατό του και όχι τον ίδιο. Έτσι. Είναι σαν να θέλει να αυτοκτονήσει και εσύ τον βοηθάς. Θα ρωτήσει κάποιος, η αγάπη των γονέων προς τα τέκνα και η αγάπη του συζύγου προς τη σύζυγο και η αγάπη του ανθρώπου προς την πατρίδα, δεν είναι και αυτά αγάπη? Έτσι. Εντάξει, πόσο σπουδαία πράγματα τώρα θέτει επιτάπητος ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Η αγάπη των γονέων προς τα παιδιά, του συζύγου προς τη σύζυγο, του ανθρώπου προς την πατρίδα του. Είναι αυτά αγάπη. Τα ονομάζουμε, λέει ο Άγιος, βέβαια όλα αυτά αγάπη, αλλά είναι άραγε έτσι? Όλα αυτά δεν έχουν ίχνος αγάπης, προσέξτε τι λέει ο Άγιος, εάν δεν είναι ο Χριστός η δύναμη εκείνη μέσα από την οποία αγαπάμε. Αν δεν υπάρχει ο Χριστός σε όλα αυτά, δεν υπάρχει αληθινή αγάπη. Όσο και αν λέει ο πατέρας του αγαπάει τα παιδιά του, αν δεν τα αγαπάει εν Χριστό, εξαιτίας του Χριστού, με τη δύναμη του Χριστού και για τον Χριστό, όχι για τον εαυτό του, δεν ψέματα λέει ότι τα αγαπάει. Δεν τα αγαπάει. Ή ο σύζυγος στη σύζυγο, ή αντιστρόφως, έτσι, σύζυγος στο σύζυγο. Αν δεν υπάρχει ο Χριστός, ψέματα λένε ότι αγαπάει ο ένας τον άλλον. Λέω και την πατρίδα. Αν δεν την αγαπάς, επειδή αγαπάς τον Χριστό, δεν την αγαπάς πραγματικά την πατρίδα. Αν λοιπόν δεν υπάρχει ο Χριστός, όλα αυτά δεν έχουν ίχνος αγάπης μέσα τους. Βλέπετε πόσο απόλυτος, αλλά και πόσο αληθινός είναι ο Άγιος. Γιατί η αγάπη πηγάζει από τον Χριστό, η αληθινή αγάπη. Αν δεν έχεις τον Χριστό λοιπόν, ψέματα λες ότι αγαπάς τον όποιο άνθρωπο ή την πατρίδα. Υπάρχουν, ξέρετε, οι μασόνοι, οι οποίοι λένε ότι είναι φιλοπάτριδες. Ψέματα λένε στην πραγματικότητα. Έτσι, γιατί ένας μασόνος έχει προδώσει τον Χριστό, έχει αρνηθεί τον Χριστό. Γιατί για να πάει κανείς στη μασονική στοά, από την πρώτη στιγμή αρνείται τον Χριστό. Έτσι κάθεται έξω από την πόρτα της στοάς και λέει από μέσα ο ερωτών, τι ήρθες εδώ να κάνεις, τι ζητάς, και πρέπει αυτός ο υποψήφιος μασόνος να απαντήσει ότι ζητάω το φως. Και μόνο αυτό είναι άρνηση του Χριστού, γιατί ο χριστιανός δεν ζητάει το φως, το έχει το φως, έτσι, το φως το έχει βρει, γιατί είναι ο Χριστός το φως. Όταν λοιπόν πάει ένας και λέει εγώ ζητάω το φως, είναι σαν να λέει δεν είμαι χριστιανός, δεν πιστεύω στο Χριστό που είναι το φως. Ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν μπορεί να έχει αγάπη για την πατρίδα, αφού δεν έχει προδώσει τον Χριστό? Σε καμιά περίπτωση. Αν λοιπόν δεν αγαπάς τον Χριστό, δεν ζεις με τον Χριστό και για τον Χριστό και από τον Χριστό, μάταια λες ότι αγαπάς οποιοδήποτε ή και την πατρίδα σου. Αν ο πατέρας, κοιτάξτε τι λέει ο Άγιος Ιουστίνος, δεν αγαπά τα τέκνα του με την αγάπη του Χριστού, αν δεν τα παιδαγωγεί στο αγαθό, αν δεν τα οδηγεί στον ίσιο δρόμο, αν δεν τα διδάσκει να σωθούν από την αμαρτία, παρά μονάχα τα χαϊδεύει και τα κολακεύει, τότε τα μισεί και τα φωνεύει. Αν πάλι ο σύζυγος αγαπά τη σύζυγο μονάχα σαρκικά, γίνεται ο φωνιάς της. Έτσι συμβαίνει με κάθε υγιεινή σαρκική αγάπη. Γιατί όταν αγαπήσεις τον Χριστό, τότε βοηθάς στη σωτηρία του άλλου. Αλλιώς βοηθάς στην κόλαση του άλλου με την λεγόμενη αγάπη σου. Και να κλείσουμε έτσι με έναν ακόμα Ρώσο Άγιο, τον Άγιο Τύχωνα του Ζαντόσκα. Αυτός λέει που αγαπάει αληθινά τον Θεό, χάρη του Θεού, αγαπάει και τον κάθε άνθρωπο. Γιατί γνωρίζει ότι κάθε άνθρωπος είναι θεϊκός. Έτσι, είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Και ο Θεός τον αγαπάει. Και επειδή, ας πούμε, έχει αυτή τη γνώση ο άνθρωπος του Θεού, γι' αυτό και αγαπάει σωστά τον συνάνθρωπο. επειδή αγαπάει αληθινά τον Θεό, εξαιτίας του Θεού αγαπάει και τα παιδιά του Θεού, τις εικόνες του Θεού. Γνωρίζοντας ότι ο κάθε άνθρωπος είναι θεϊκός και ο Θεός τον αγαπάει. Και ο ίδιος λοιπόν αγαπάει ό,τι αγαπάει και ο Θεός που αγαπάει. Αν αγαπάμε αληθινά τον Θεό λοιπόν, θα αγαπάμε και αυτά που αγαπάει ο Θεός. Ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους.